βοηθήσουν όσο μπορούν. Το βλέπουμε για άλλη μια φορά στο Πευκή. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Είδαμε και εμείς και στο καράβι στην Αρκίτσα ανθρώπους που θέλανε να έρθουν να βοηθήσουν. Πολλοί από αυτούς κιόλας έφτασαν και σε διαπληκτισμούς για να τους αφήσουν. Έπρεπε να δείξουν ότι είναι από μια οργάνωση. Δεν ήταν όλοι από οργάνωση, κάποιοι ήταν εθελοντές, έτσι ώστε να μπορέσουν κάπως να βοηθήσουν. Ωστόσο υπήρχε κατανόηση, κάποιους από αυτούς τους αφήσανε. Αλλά γίνονται, είναι συνεχή και τα καλέσματα. Έχω την εντύπωση πως εδώ ο περισσότερος κόσμος είναι ντόπιος. Mm-hmm. Δεν είμαι σίγουρη, αλλά μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι είναι πολύ ντόπιοι, γιατί ξέρουν τα περάσματα, ξέρουν τους δρόμους, ξέρουν την περιοχή. Και καλώς ή κακώς οι άνθρωποι που είναι από τα χωριά ξέρουν και καλύτερα τη γη, ξέρουν καλύτερα πώς συμπεριφέρονται τα δέντρα, ακόμα και όταν καίγονται, παρά εμείς που είμαστε από τα αστικά κέντρα και δεν ξέρουμε... Ακριβώς. Τι να κάνουμε. Και ίσως μετά είναι η συζήτηση που θα γίνει την επόμενη μέρα. Αυτό λοιπόν που με τον πολύ απλό τρόπο οι άνθρωποι που είναι μέσα στη φύση ξέρουν να κάνουν για να προστατεύσουν και να προστατευτούν, να αρχίζουμε σιγά σιγά να το μαθαίνουμε όλοι σε αυτήν την επόμενη μέρα που θα φτιάξουμε, γιατί εγώ το πιστεύω ότι θα γίνει αυτό και θα το κάνουν και οι ίδιοι οι κάτοικοι, να φτιάξουν πια τη νέα του ζωή, τα νέα σπίτια, τους νέους οικισμούς σε άλλες βάσεις. Σε άλλες βάσεις. Λοιπόν, εδώ η προσπάθεια συνεχίζεται και δίνεται πια από σπίτι σε σπίτι, γιατί αυτό καταλαβαίνουμε. Ενώ το σπίτι Μαρίνα εκεί στο Πευκή έχει παραδοθεί στις φλόγες, συνεχίζουν ό,τι μπορούν γύρω-γύρω να το σβήσουν. Τώρα που βοηθάει ο άνεμος. Προσπαθούν τώρα να αλλάξουν. Τώρα προσπαθούν να αλλάξουν το λάστιχο. Υπάρχουν και αυτές οι δυσκολίες. Τώρα συνέδεσαν άλλο λάστιχο, ουσιαστικά το συνέδεσαν με άλλο βιτιοφόρο, για να πάρουν νερό. Άλλο γιατί είχε τελειώσει το νερό πριν, που τροφοδοτούσε το λάστιχο με το οποίο σβήναν το σπίτι. Δεν αφήνουν το σπίτι. Έτσι και από κάτω είναι άλλο. Δηλαδή το να σώσουν αυτό έχει αποτέλεσμα μετά και σε άλλα σπίτια που βρίσκονται από κάτω, παραδίπλα. Αυτό βρίσκεται σε μια, είναι λίγο πιο ψηλά, οπότε είναι ένα από τα τελευταία σημεία ανάσχεσης. Και οι υπόλοιποι, ό,τι μπορούν, σκαρφαλώνουν. Δεν είναι μόνο το με σπίτι τα κλαδιά να σβήσουν ό,τι έχει απομείνει τώρα από τις φλόγες που έχουν χαμηλώσει. Εδώ βλέπουμε εδώ τον άνθρωπο. Ακριβώς, με ένα κλαρί ελιάς. Με τα κλαδιά είναι άνηση η μάχη. Είναι πολύ άνηση. Είναι το κομμάτι αυτό πια στο πιο βορεινό, στην Εύβοια, στο οποίο νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία αυτή τη στιγμή. Και γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όσο πέφτει το σκοτάδι, παρόλο που από νωρίς το πρωί είδαμε ακριβώς λόγω της έντασης του μετόπου να μην μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Αφήνοντας πια μια κατάσταση να περνά μέσα το πύρινο μέτωπο μέσα από το πυκνό αυτό πευκοδάσος και να φτάνει πια εκεί στα όρια της θάλασσας, στο βορειότερο σημείο της Εύβοιας. Λοιπόν, να πάμε να δούμε. Δεν μπορούν πλέον, δεν μπορεί να. Τι γίνεται, Μαρίνα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.